Αυτή τη βδομάδα πιθανότατα να πάρθει και η απόφαση αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, πολλά τα σενάρια. Ωστόσο, πάμε να σχολιάσουμε λίγο και πώς κυλάει και η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί βρίσκεται ο κύριος Λάμπρος Καρβούνης, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Καρβούνη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από Ρέθυμνο. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Πώς κυλά, υπάρχουν προβλήματα? Προβλήματα υπάρχουν, κυλά ικανοποιητικά. Θα μπορούσε να κυλήσει και καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πλειονότητα των μαθητών των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ρεθύμνου να συμμετέχει ομαλά στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Από τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, έχουμε αρκετά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στη δυσλειτουργία της εξαποστάσεως, στην δυσλειτουργία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της έλλειψης κυρίως υποδομών και συνδέσεων. Αυτό προσπαθούμε. Υποδομών και συνδέσεων, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Καρβούνη, δηλαδή τις δυσκολίες ενός παιδιού να συνδεθεί ή το γεγονός να μην έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή σπίτι του. Το γεγονός να μην υπάρχουν σε μια οικογένεια με τρία παιδιά τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ακριβώς. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι πρότινος το να υπάρχει ένας υπολογιστής στο σπίτι ήταν αρκετό, το να υπάρχει και ένα τάβλετ ήταν πολυτέλεια, αν υπήρχε και μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου ήταν μιλούσαμε. Οπότε, κύριε Καρβούνη, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς προσπαθήσαμε αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσουμε ελλείψεις τέτοιου τύπου, δηλαδή που δεν είναι πλήρως καλυμμένες οι οικογένειες με συσκευές, έξυπνες συσκευές τηλεφωνικές ή τάμπλετ ή λάπτοπ ή γενικώς συσκευές με τις οποίες να γίνεται η εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και αφού τη συγκεντρώσαμε, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιο κανάλι να τη διοχετεύσουμε. Ήδη καταφέραμε και τα διοχετεύσαμε προς την περιφέρεια Κρήτης, από όπου περιμένουμε ανταπόκριση, καθώς στείλαμε σήμερα όλα αυτά τα στοιχεία των ελλείψεων που έχουμε συγκεντρώσει. Επίσης, είχαμε μία ανταπόκριση από το Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε να έχει και αυτός μία παρέμβαση προς το Υπουργείο και να μας βοηθήσει. Άρα, έχουμε κάποια κανάλια ανοίξει για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη που υπάρχει στα νοικοκυριά, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, καθώς δεν μπορεί κάθε παιδί να έχει και μια συσκευή για τηλεδιάσκεψη, αν και είναι απαραίτητη σε αυτόν τον καιρό και με αυτόν τον τρόπο που γίνεται η εξαποστάσεως. Τώρα, βέβαια, κύριε Καρβούνη, θα σας έκανα το εξής ερώτημα. Αυτό δεν το γνώριζε το Υπουργείο Παιδείας, που μπήκαμε με τα βαΐων και κλάδων στη συγκεκριμένη διαδικασία? Προφανώς και το γνώριζε, αλλά στην κατάσταση την οποία βρεθήκαμε, δηλαδή ξαφνικά να πρέπει να γίνει εξαιτίας της πανδημίας αναστολή λειτουργίας των σχολείων και χωρίς να έχουμε άλλο τρόπο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, πρέπει να βρούμε αυτό που λέμε το μη χειροβέλτιστο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εκπαιδευτούν οι μαθητές μας, να επικοινωνήσουμε πρωτίστως, να μην μείνουν απογνωμένοι στο σπίτι. Και όλες αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούσαν να είναι άμεσες, αλλά να καλύπτουμε σιγά σιγά τις ελλείψεις μέχρι να δούμε πού θα φτάσουμε. Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων, έχετε κάποια ενημέρωση? Πολλά τα σενάρια, πολλά ακούγονται. Ακριβώς, είναι. Περιμένουμε πολλά τα σενάρια, βέβαια τα επιδημιολογικά δεδομένα να το επιτρέψουν. Αυτά θα μας οδηγήσουν να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργείο, αναλόγως στο τι θα δοθούν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Εμείς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου είμαστε σε αναστολή και συνεχίζουμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Εάν μας δοθεί οδηγία να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε στις 8. Εάν μας δοθεί οδηγία να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και να υπάρχουν στην πρωτοβάθμια στο Ρέθυμνο, έχετε κάποια εικόνα? Αυτή τη στιγμή, εάν υποτεθεί ότι αύριο το πρωί λειτουργούσαμε, όλα τα τμήματά μας λειτουργούν κανονικά. Και να υπάρχουν στην ειδική αγωγή, στην παράλληλη στήριξη, όπου έχουμε δώσει τα κενά, δώσαμε τα κενά στην παράλληλη στήριξη μια μέρα πριν το κλείσιμο, την αναστολή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι διαδικασίες αυτές έχουν παγώσει και περιμένουμε την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων για να μπούμε πάλι στη διαδικασία ενεργοποίησης των προσλήψεων των αναπληρωτών που πιστεύουμε ότι θα γίνουν μόλις ανοίξουμε τα σχολεία. Κύριε Καρβούνη, αναφορικά με αυτές τις τρίμηνες συμβάσεις, ελαίο COVID και τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, υπήρξαν τοποθετήσεις στο Ρέθυμνο, πάγωσε, πρόλαβαν οι άνθρωποι να πάνε στο σχολείο? Πρόλαβαν. Διορίστηκαν κανονικά, βεβαίως. Όσες άδειες δόθηκαν, άδειες
λόγω ναι, του κεντρικού ναι. Όλοι όσοι πειρανάδια αναπληρώθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις. Θα υπάρξει παράταση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όσο διαρκεί η πανδημία και όσο διαρκεί η άδεια των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα δίνεται παράταση στην συγκεκριμένη διαδικασία, βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Καρβούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.